Πάμε. Να πούμε ότι η κατάργηση της χρεακάτικης αργίας είναι ένας παλιός πόθος, ένας διακαής πόθος των πολύ μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, αν τις ονομάσουμε ελληνικές, και των αντιπροσώπων των ξένων μεγάλων οίκων στην Ελλάδα, μαζί με άλλα αιτήματα που είχαν από τη δεκαετία του 90 προς την εκάστοτε εξουσία, προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Θέλουν, είναι άλλο ένα λιθαράκι, ενδεχομένως το τελευταίο, που θα συμπληρώσει και θα κλείσει, μάλλον θα βάλει την ταφόπλακα στο ελληνικό μικρομεσαίο εμπόριο. Η κατάργηση της αργίας της Κυριακής δεν είναι ένα ταμπού για μας, είναι ο προπομπός της δουλείας. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν μπορούν τα καταστήματα να είναι ανοιχτά τις Κυριακές, δεν θα μπορούν να είναι κλειστές οι τράπεζες. Άρα το επόμενο βήμα θα είναι το άνοιγμα των τραπεζών. Άρα το άνοιγμα ολόκληρης της αγοράς 365 μέρες το χρόνο. Σε αυτό το ανταγωνισμό των απάνθρωπων λοιπόν, ποιος θα βγει χαμένος, ποιο αδύναμος. Διότι αν μία μικρομεσαία επιχείρηση που απασχολεί έναν εργαζόμενο θα πρέπει να λειτουργήσει 365 μέρες το χρόνο, ενώ τώρα λειτουργεί περίπου 300, επιβαρύνεται κατά 20% περίπου στα λειτουργικά της κόστη. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο άνθρωπος είναι επίθεση κατά του ανθρώπου, κατά της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την κυριακάτικη ξεκούραση. Εγώ δεν θα αναφερθώ στο ότι είναι ήθη και έθιμα του λαού μας αυτά τα οποία χτυπάνε, γιατί ενδεχομένως θα μου πει κάποιος είσαι συνωμοσιολόγος. Υπάρχουν όμως υπόνοιες ότι ακόμα και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ που θα τον δει ο Ομπάμα ήταν προαπαιτούμενο από κάποιους που μεσολάβησαν η κατάργηση της χρεακάτικης αργίας. Αυτά τα αναφέρουν ιεράρχες, χριστιανοί ιεράρχες. Αναζητήστε τα κείμενα των Μητροπολιτών του Πειραιά, της Αιτωλοκαρνανίας και άλλων ιεραρχών, οι οποίοι είναι λαύροι απέναντι στην κατάργηση της χρεακάτικης αργίας και μάλιστα καλούν τους βουλευτές, κάλεσαν μάλλον και δεν το έπραξαν οι βουλευτές, να μην το δεχτούν, διότι δεν θα τους επιτραπεί πλέον η συμμετοχή στις χριστιανικές τελετές και η είσοδος στις εκκλησίες. Φανταστείτε. Επισήμως όμως, η ελληνική εκκλησία δεν πήρε θέση. Για όσο έχει αξία αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι μετά από αυτό, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει καμία φραγή το ότι θα αποφασίσει ο Δήμαρχος της μεγάλης πόλης για το πώς και πότε και ποιες Κυριακές θα ανοίγουν τα καταστήματα. Είναι φεδρότητες αυτά. Θα υπάρχει γενική απελευθέρωση. Είναι δεδομένο αυτό.